μέτρης ηλικίας, καθιερωμένη από το 1990, γιορτάζει και με ευκαιρία την ημέρα αυτή διοργανώνουμε μικρές γιορτούλες μέσα στα καπί για τα μέλη του κάθε καπί. Ήδη εδώ στο τρίτο καπί που είμαστε ακούγεται τι γίνεται μέσα, έχουν στρώσει ένα μικρό γλέντι πρωινό. Τους προσφέρουμε τους καφέδες τους, τα αναψυκτικά τους, τα κέικ τους, τις τυρόπιτές τους, είναι σήμερα όλα προσφορά του νομικού προσώπου. Για να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν την ελληνική οικογένεια, ένα παραπάνω αυτές τις εποχές που διανύουμε. Τους ανθρώπους οι οποίοι μόχθησαν στη ζωή τους για να μπορέσουμε εμείς οι νεότεροι να καρποθούμε τις παροχές τους και την αγάπη τους πάνω απ' όλα. Μα γιορτάσαμε την τρίτη μας ηλικία. Είμαστε, δεν είναι ότι πλέον γέροι, είμαστε νεαροί γιατί έχουμε σαν καρδιά, έχουμε ψυχή, το μυαλό μας εγκυσέρχεται στο χορό και στο γλέντι. Τώρα τα λεφτά δεν φτάνουν, ο Θεός μεγάλος είναι. Το κράτος αργεί, αλλά δεν εισβούνται. Θα έρθει μια μέρα που θα ικανοποιηθούμε. Έτσι πιστεύω. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία, σε αυτή την ηλικία χρειάζονται την παρέα, χρειάζονται τη συντροφικότητα. Φεύγουν από το σπίτι τους, έρχονται εδώ πέρα να πιούν τον καφέ τους, να παίξουν το τάβλι τους, να ανταλλάξουν μια κουβέντα και να προχωρήσουν την ημέρα τους όμορφα. Να ζεσταθούν το χειμώνα, να δροσιστούν το καλοκαίρι. Πάνω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά σε επίπεδο πανελλαδικό. Εμείς, τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Διότι είχαμε στρώσει, νομίζω κάπως είχαμε στρώσει, είχαμε πάρει άλλο αέρα ευρωπαϊκό. Αλλά δυστυχώς δεν πέρασε όμως, πιστεύω ότι τα πράγματα θα στρώσουν η μέρα. Έτσι δεν είναι. Εσύ ευδοξείτε. Πάρα πολύ. Λέμε κάθε μέρα δόξα στον Θεό, να μας έχει ο Θεός γερούς και αυτά που τρώμε είναι καλά και ό,τι υποθούνες. Τα καπί φιλοξενούν μέλη τα οποία λόγω και της ηλικίας κάποιοι αποχωρούν από τη ζωή και έρχονται και καινούργιες εγγραφές. Πάνω κάτω είναι ίσως κελισμένη η ροή και η αποχώρηση, ας το πούμε. Έρχονται και εμείς προσπαθούμε μέσα στα καπί να αναπτύξουμε και δράση για να τα κρατήσουμε τα μέλη μέσα στο καπί όσο μπορούμε περισσότερες ώρες. Γι' αυτό υπάρχουν τα τμήματα εργοθεραπείας, τα τμήματα γυμναστικής των γυναικών. Γίνονται αρκετές μονοήμερες εκδρομές. Συνοδεύονται τα μέλη πάντοτε από προσωπικό του Δήμου, σίγουρα νοσηλευτή, κοινωνική λειτουργό ανάλογα με την περίπτωση. Προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα έτσι ώστε τις ώρες που έρχονται τα μέλη στα καπί να τις περάσουν επικοδομητικά με παρέα πάνω απ' όλα, συντροφιά, ζεστασιά. Γι' αυτό ακριβώς και να ευχαριστήσω εδώ πέρα και το προσωπικό το οποίο είναι διαθέσιμο ανά πάσα ώρα και στιγμή για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις τους και όλες τις ανάγκες τους. Εδώ στο καπί έρχεστε καθημερινά? Σχεδόν κάθε μέρα, γλεντάμε, χορεύουμε, προημερών ήμουνα στην Πάργα. Είχαμε το 5 μέρες, 6 μέρες, 10 την πίστα. 5-6 μέρες χόρευα στην πίστα ώρες. Πήρα βραβεία από όλους, από όλο τον κόσμο. Άμα δεν υπάρχει η εισρωή χρημάτων από τον Δήμο, δεν μπορείς να κρατήσεις τέτοιες δομές. Ευτυχώς έχουμε μία δήμαρχο που έχει πολύ αναπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής πρόνοιας και μέρημνας. Και καταφέραμε και η εισρωή χρημάτων στο νομικό πρόσωπο έχει ανέβει κατά πολύ από τα προηγούμενα χρόνια. Χρηματοδότηση την οποία μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για να διασφαλίσουμε την ήρεμη φιλοξενία των μελών στα καπί.